γίνεται, Γιώργο? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γιώργο, είσαι κάτοικος Σερών και δεν το ξέρουν εδώ ο κόσμος. Σερών. Εδώ και χρόνια, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι η περισσότερη πλειονότητα που ασχολείται με τον μπάσκετ το έχει μάθει. Το ξέρει, ναι, το ξέρει. Το ξέρει γιατί είμαι τα τελευταία 8,5 χρόνια. Πάω, διανύω τον ένατο χρόνο τώρα εδώ στις Σέρες. Η γυναίκα μου είναι από εδώ. Α, για Σερέα. Εντάξει. Όλοι όσοι πήραμε Σερέες το ξέρουμε, Γιώργο. Είχε πει κάποτε ο Γιατζόγλου ότι όποιος ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη και πηγαίνει και στις γειτονικές πόλεις φεύγει παντρεμένος μετά. Σωστό. Σωστό. Τότε την γνώρισες? Όταν ανέβηκες εδώ πάνω. Ναι, Ηρακλή. Όχι, γνωρίζω. Όχι, ναι. Από την Αθήνα, από μικρά παιδιά. Α, ωραία. Γιατί είχε μετικήσει εκεί με τους γονείς της και έπαιζε βόλη στον Ελληνικό Νέο Φιλαδελφία. Αλλά μάλιστα. Δεν πάβει όμως να είχε στενούς δεσμούς με τη Βόλη των Σερών. Ναι. Και αποφασίσαμε όταν γεννηθήκαν τα παιδιά μας να έρθουμε να ζήσουμε εδώ για ένα καλύτερο περιβάλλον για αυτά. Μάλιστα. Και από τότε, βέβαια, στις Σέρες, Γιώργο, εσύ ξεκίνησες μια προσπάθεια να έτσι αναπτυχθεί λίγο το μπάσκετ εκεί με τις μικρές ηλικίες, με ακαδημίες κτλ. Και τώρα έχετε φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Εσύ νομίζω ότι τώρα είσαι και στην Ομοσπονδία στις μικρές ηλικίες, άρα έχεις λόγο για την ανάπτυξη του αθλήματος. Δηλαδή έχεις εικόνα ότι κάτι κάνουμε, κάτι παλεύουμε. Σωστά. Η εξ αρχής η απόφασή μου να έρθω εδώ ήταν να κάνω τη μετάθεσή μου από το Δήμο Αθηναίων, όπου ήμουν στον οργανισμό εκεί νεολαίας και άθλησης, ναι, στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά, όπου είναι ένας γειτονικός δήμος των Σερών και έχει και μια ακαδημία και μια ομάδα που ονομάζεται Ορφέας Νέου Σκοπού. Ξέρεις ότι η γυναίκα μου είναι από τον Εμμανουήλ Παπά? Αυτά είναι. Εγώ είμαι από τον Νέο Σούλη. Λοιπόν. Από τον Νέο Σούλη. Βέβαια. Τέλεια. Άρα όλοι γνωρίζουν. Άρα θα βρεθούμε εκεί. Εγώ είμαι από το Χαριλάου, πέρα από το γήπεδο του Άρη. Όχι, η γυναίκα μου είναι τον Εμμανουήλ Παπά. Όπως τον Εμμανουήλ Παπά, Γιώργο είναι και ο οικονόμου, νομίζω. Και από κάπου είναι εδώ ο Ζαγόρας, παιδιά. Ναι, ναι. Από το Άγιο Πνεύμα. Από το Άγιο Πνεύμα ο Ζαγόρας. Ωραία. Άρα, δέσαμε. Έχουμε πιάσει όλο το Δήμο Εμμανουήλ. Έτσι, έτσι, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, για τον φίλο που πετάχτηκε και είπε ότι είναι από το Χαριλάου, ναι, το Άρη, εμείς έχουμε και ένα χωριό εδώ το οποίο λέγεται Τούμπα. Τούμπα. Ωραίο, ωραίο. Τούμπα μεγάλωσα, μην ανησυχείς. Ωραίος ο Γιώργος. Λοιπόν, και Γιώργο, ναι. Ναι. Όντως, υπεύθυνος Ακαδημιών του Ορφέα Νέου Σκοπού, τα τελευταία 9 χρόνια δουλεύω πάνω στο αναπτυξιακό κομμάτι, που είναι οι ηλικίες από 5 χρονών έως 18. Ναι. Είναι ό,τι έχει να κάνει με αυτή την ηλικία που ξεκινάει τα πρώτα βήματα ένα παιδί στο μπάσκετ και φτάνει μέχρι την ηλικίωσή του, που είναι το εφηβικό. Έχουμε ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια και τα τελευταία 4 χρόνια κάνουμε 2 μεγάλα πανελλήνια τουρνουά, αναγνωρισμένα και πάρα πολύ καλά οργανωτικά, ναι, και με τα καλύτερα σχόλια, όπου όλες οι ομάδες, οι μεγάλες ακαδημίες της Ελλάδας που μας τιμούν από όλα τα μέρη της Ελλάδας, είτε είναι από τη Ρόδο, είτε από την Κέρκυρα, είτε από την Αλεξανδρούπολη, mm-hmm, είτε από την Πελοπόννησο, έρχονται από παντού. Και αυτό έχει να κάνει με, τόσο με το ότι οι ηλικίες που κάνουν τα τουρνουά είναι 2 βήματα πριν το παιδικό. Δηλαδή είναι οι παμπέδες και οι παγκουρασίδες. Ευαίσθητο επίπεδο. Ναι. Πολύ ευαίσθητο. Ναι. Δίνουμε την ευκαιρία σε αυτά τα παιδιά να γνωρίσουν πρώτον τι πάει να πει η αποστολή μιας ομάδας. Σωστά. Όπου μπαίνουν πρώτη φορά όλοι μαζί οργανωμένα σε ένα πούλμαν ή σε ένα αεροπλάνο, αναλόγως από πού ταξιδεύει. Σε μια διαδικασία ομαδική όπου μαθαίνουν και να κοινωνικοποιούνται και να συνεργάζονται. Έτσι. Μένουν 4 μέρες μαζί σε ένα πολύ καλό ξενοδοχείο στην πόλη των Σερών και παίζουν αγώνες με όλες τις κορυφαίες ακαδημίες της Ελλάδας σε ένα πολύ ανταγωνιστικό τουρνουά, ναι, με πολύ ψηλό επίπεδο. Αυτό λοιπόν έχει ξεκινήσει τα τελευταία 4 χρόνια. Έχω δώσει δηλαδή τα διαπιστευτήριά μου πάνω, ναι, στο κομμάτι. Ναι. Μέσα πάνω από αυτό πατάω και λέω ότι δεν είναι εύκολο το αναπτυξιακό κομμάτι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Και θεωρώ ότι για να μπορέσεις να το κάνεις, όσο έμπειρος παίχτης και να ήσουν, από τη στιγμή που θα ασχοληθείς σαν προπονητής, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα και σε γεμίζει με πολύ μεγάλη ευθύνη. Ναι. Οπότε, εάν μπορέσεις και σταθείς από την αρχή σωστά δίπλα στο παιδί και στο γονιό για να νιώσει ασφάλεια, θα έχεις και μεγάλη επιτυχία και θα είσαι σωστός. Όπως είπες και εσύ και ανέφερες, τον τελευταίο χρόνο είμαι και ομοσπονδιακός προπονητής στις Παγκουρασίδες. Ναι. Και έχω δει και την άλλη πλευρά μέσα στην εθνική ομάδα του προπονητή. Ήμουν, ναι, για πολλά χρόνια παίχτης από την εθνική Παίδων μέχρι την εθνική Ανδρών με μεγάλες επιτυχίες. Σωστά. Και νομίζω ότι τώρα το επόμενο βήμα είναι να δω και την άλλη πλευρά, που είναι το προπονητικό και το κομμάτι το οργανωτικό όσον αφορά τις εθνικές ομάδες. Πάντως τα πράγματα, Γιώργο, στη βιτρίνα του μπάσκετ δεν πάνε καλά. Η βιτρίνα του μπάσκετ δεν πάνε καλά, διότι νομίζω ότι είναι ένα τελείως διαφορετικό κομμάτι από αυτό της Ομοσπονδίας. Ο ΕΣΑΚΕ είναι ένας διαφορετικός οργανισμός. Είναι μια μπάσκετ λίγκ η οποία
τη διαχειρίζεται ένας διαφορετικός οργανισμός σε σχέση με την Ομοσπονδία. Ναι. Θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια έχει λοξοδρομήσει λίγο το όλο ζήτημα της Α1 και βλέπουμε και συνέχεια μαύρες ειδήσεις να βγαίνουν. Εχθές ανακοινώθηκε ο ύφεστος που κατέβει στην Α1. Το Ρέθινο, μια άλλη μεγάλη ομάδα, και αυτή θα ναι. καταφέρει να δώσει το παρόν. Νομίζω θα ακολουθήσουν και άλλες ομάδες. Και ότι αυτός ο κατήφορος δεν θα έχει τέλος, ώσπου να φτάσουμε στο σημείο 0 της Α1. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, όσο κατεβαίνουμε προς τα κάτω, εμείς θέλουμε να δώσουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα, διότι η Ομοσπονδία ελέγχει τις υπόλοιπες εθνικές κατηγορίες και τα αναπτυξιακά πρωταθλήματα. Έτσι. Οπότε νομίζω ότι το μπάσκετ πρέπει να σηκωθεί από κάτω προς τα πάνω. Άρα πρέπει να δώσουμε μεγάλο βάρος στο αναπτυξιακό κομμάτι, το κομμάτι δηλαδή των παιδιών που μετέχουν μέχρι τα εθνικά πρωταθλήματα και μετά στα ανδρικά. Διότι αν δεν έχουμε βάση σωστή και γερή, δεν μπορούμε να μιλάμε μετά για Α1 και εθνικές κατηγορίες ψηλές. Ναι. Και είναι χέγγυο ότι και εσύ και ο Παναγιώτης ο Φασούλας και πολλά ακόμη παιδιά τώρα κάνετε ένα βήμα μπροστά, έτσι, με αφορμή και τις εκλογές, και να δούμε πώς ακριβώς θα μπορέσει όλη αυτή η προσπάθεια, θα έλεγα εγώ Γιώργο, να έχει ένα αποτέλεσμα ενωτικό, να μην δηλαδή καθόμαστε να μαλώνουμε με αφορμή τις εκλογές, ενώ έχουμε όλοι τον ίδιο σκοπό, έτσι, είναι τον ίδιο στόχο. Κοίταξε. Δηλαδή το μπάσκετ να πάει καλύτερα. Θεωρώ ότι ο Παναγιώτης από την πρώτη στιγμή που μίλησε και βγήκε δημοσίως και δήλωσε παρόν στις εκλογές ήταν πολύ ενωτικός, ίσα-ίσα που δεν κατηγόρησε κανέναν, και εγώ και όλα τα παιδιά και ο Φάνης Χρυσοδούλου και ο Μέμος ο Ιωάννου στις συνεντεύξεις τους είπαμε ότι ο κύριος Βασιλακόπουλος σε εμάς μας βοήθησε πάρα πολύ. Γιατί είμαστε παιδιά τα οποία περάσαμε τις εθνικές ομάδες, περάσαμε τις αναπτυξιακές διαδικασίες, κάναμε επιτυχίες και όλα αυτά, όλες αυτές οι επιτυχίες γίνανε διότι υπήρχαν άνθρωποι ναι. Όταν εμείς παίζαμε που ασχοληθήκανε πολύ σοβαρά με τον μπάσκετ και το φέρανε εκεί που άξιζε. Δηλαδή να είναι αυτή τη στιγμή μέχρι τα τελευταία χρόνια να είναι πολύ ψηλά στις θέσεις της Ευρώπης, στη μίσο και του κόσμου. Από εδώ και πέρα λοιπόν αυτό το οποίο ανοίγεται είναι ότι υπάρχουν νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν, ανεξαρτήτου το που μπορεί να, ναι. μπορεί να πρόσκειται και να κατέβουν, αλλά είναι παιδιά του μπάσκετ, καθαρά. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά τα παιδιά που έχουν εμπειρίες πλούσιες, φρέσκες ιδέες και όρεξη για να προσφέρουν, ναι. θα πρέπει να μπουν μέσα στον χώρο, να πρέπει να μπουν μέσα στην Ομοσπονδία και να δώσουν να βοηθήσουν όλοι. Τη βοήθεια. Ναι. Σωστά. Σωστά. Μακάρι να πάνε τα πράγματα βέβαια όσο δυνατόν καλύτερα, όπως είπες Γιώργο και εσύ, με ενωτικό χρώμα, έτσι, με ενωτικό φόντο, χωρίς έτσι πολλές φανφάρες. Βλέπουμε ότι έχουμε τώρα προβλήματα πολλά. Ο Ολυμπιακός δεν παίζει στην Α1. Ο Παναθηναϊκός θέλει να φύγει από την Ευρωλίγκα. Δεν θα φύγει τελικά, αλλά τέλος πάντων υπάρχει αυτή η ρήξη. Έφυγε ο Γιαννακόπουλος. Φύγαν δύο ομάδες από την Α1. Έχουμε ζητήματα, έτσι. Έχουμε και τον κορονοϊό μέσα σε όλα. Δεν τελείωσε η χρονιά. Έχουμε ζητήματα πολλά. Σίγουρα ο κορονοϊός είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που πρέπει όλους να μας προβληματίσει και κανείς δεν πρέπει να μείνει αμέτωχος. Είτε είναι παράγοντας, είτε είναι παίκτης, είτε είναι προπονητής, γύρω από αυτό το σοβαρό ζήτημα, το οποίο απασχολεί όλη την ανθρωπότητα σε όλους τους κλάδους, όχι μόνο στον αθλητισμό και στον μπάσκετ. Ναι. Όλα τα υπόλοιπα νομίζω περνάνε σε δεύτερη μοίρα, την παρούσα στιγμή και παρούσα φάση. Αν δεν ξεμπερδέψουμε γρήγορα με τον κορονοϊό για να είμαστε όλοι ασφαλείς. Σωστά. Και κυρίως οι οικογένειές μας, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να συζητάμε ούτε για Γιαννακόπουλο, ούτε για Ολυμπιακό, ούτε για Α1. Οπότε από εκεί και πέρα όλα τα άλλα τα ζητήματα, υπάρχει χρόνος, ναι. υπάρχει διάθεση και μην ξεχνάμε ότι πάντα η ιστορία κάνει κύκλους. Αυτή τη στιγμή μπορεί το μπάσκετ να είναι στα χαμηλά του, αλλά σε λίγα χρόνια μπορεί να είναι πάλι στα ψηλά του. Θεωρώ ότι η ανανέωση η οποία θα γίνει, γιατί έτσι δείχνουν τα πράγματα, ναι. τα νέα πρόσωπα τα οποία θα μπουν στην Ομοσπονδία θα προσφέρουν ένα κύμα ανανέωσης, θα έχουν σίγουρα και νέες ιδέες. Οι νέες ιδέες θα οδηγήσουν σίγουρα σε επιτυχίες. Οπότε θεωρώ ότι είναι ζήτημα χρόνου να ξαναβρεθεί το μπάσκετ ψηλά. Μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα. Τώρα, εσύ βέβαια, όντας κάτοικος Ερών, γνωρίζεις λίγο πολύ και την κατάσταση εδώ. Διαβάζεις, βλέπεις, ενημερώνεσαι για την μπασκετομάνα, λέμε, όπου τα πράγματα δεν είναι και πολύ καλά. Έτσι. Δηλαδή, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ φέτος κινδύνευσαν, ο Ηρακλής ήταν λίγο καλύτερα. Ποια είναι η δική σου άποψη? Θεωρώ ότι και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν χάσει λίγο την ταυτότητά τους όλα αυτά τα χρόνια. Δεν υπάρχει ένας καθαρός επενδυτής και ένας άνθρωπος ο οποίος να παρέχει μια σιγουριά ναι. σε όλους και να πούνε ότι με αυτόν πορευόμαστε για τα επόμενα χρόνια, οπότε θα μπορέσουμε να... Ξέρεις, αν έχεις μια σιγουριά από πίσω σου και πεις ότι εγώ έχω ένα πλάνο τριετίας, πενταετίας, μπορούν και όλα τα υπόλοιπα τμήματα μετά να λειτουργήσουν σωστά και να πούνε και να μην έχουν το άγχος κάθε χρόνο. Αχ, τώρα τι κάνουμε, πώς θα τη βγάλουμε. Ναι, πάλι, σωστά. Πάντε πάλι πώς θα τη βγάλουμε. Και πάλι επανέρχομαι και λέω ότι από κάτω, δηλαδή στα τμήματα υποδομών,
όλες οι ομάδες της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή νομίζω ότι κινούνται σε σωστά βήματα και σωστές κατευθύνσεις. Σωστά, κάτι γίνεται. Ήδη πολλά παιδιά έχουν απασχολήσει και τις εθνικές ομάδες από όλες τις ακαδημίες και τις ομάδες της Θεσσαλονίκης και εκεί στέκομαι εγώ πάλι. Ναι. Και πάλι ξαναπάω τη συζήτηση ότι από κάτω θα έρθει πάλι. Συμφωνώ σε αυτό. Συμφωνούμε. Αν δώσουν λοιπόν βάση όλες οι ομάδες, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, και όλης της επαρχίας, γιατί στην επαρχία ζω και βλέπω τα προβλήματα που έχουν. Ναι. Είμαστε σε μια δύσκολη ένωση όπως είναι η ΕΚΑΣΑΜΑΘ, είναι Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου για να παίξεις πρέπει να κάνεις πολύ μεγάλα ταξίδια και πάρα πολλά έξοδα. Δηλαδή ξεκινώντας από εκεί, θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε μεγάλη βάση στο να δούμε την αναπτυξιακή πορεία κάποιων παιχτών, ώστε να βασιστούμε στα παιδιά τα δικά, η κάθε ομάδα στα παιδιά τα δικά της, και μετά να κοιτάξει πώς θα στελεχώσει την ομάδα με αυτά τα παιδιά, ώστε να μπορέσει να μειώσει καταρχάς τα έξοδα των μεταγραφών και τα έξοδα το να φέρει κάποιον παίχτη από έξω, και μετά να δει λίγο τι γίνεται με το σπίτι της. Και πάμε στην ερώτηση που κάναμε και στο Μάθο Κατσούλη. Πολύ ωραία. Έχεις λοιπόν στις Σέρες έναν παιχταρά που είναι 15 χρονών. Ναι. Παίζει μια χαρά εθνικές το ένα το άλλο κτλ. Τον εκπαιδεύεις εσύ όλα αυτά τα χρόνια. Και λέω 15, δεν λέω 9, 10, 12, να μεγαλώσει δηλαδή με την ομάδα. Και φτάνει το παιδί 18 χρονών και σου λέει: ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά εκεί στις Σέρες. Πάω στο Παναθηναϊκό γιατί μου έδωσε 100.000 το χρόνο. Ναι. Πώς θα προσπαθεί η ομάδα πώς η ομάδα λοιπόν θα επενδύσει στις ακαδημίες, στο ποδόσφαιρο. Έχει βγει. Παίρνουν τα τροφεία. Τα τροφεία και δεν μπορεί ο άλλος να πάει να πάρει. Μπορεί να κάνει συμβόλαιο. Ναι, πέρα ότι πρέπει μπορείς να κάνει συμβόλαιο. Αλλά παίρνει τα τροφεία στη χειρότερη των περιπτώσεων. Στον μπάσκετ. Ναι. Ναι, πριν από μία ώρα ακριβώς έκλεισε το τηλέφωνο με ένα εκλεκτό φίλο και πρώην συμπαίκτη, τον Γιώργο Ξανθόπουλο, που βρίσκεται στην Κατερίνη. Και έχει εκεί μια ακαδημία. Ο Μίστερ Τρίποντο. Γιωργάρας και αυτός παλεύει, ναι. Κάνει καλή δουλειά. Παλέμαχος του Άρη και λοιπόν, με πολλές επιτυχίες. Και είπαμε πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί ήταν μια εύλογη ερώτηση, η οποία γίνεται το τελευταίο διάστημα και μας απασχολεί και εμάς. Ότι πως ένας 15χρονος, ο οποίος έχει το δικαίωμα, λόγω ότι είναι ανήλικος, να πάρει τη μεταγραφή και να φύγει από την ομάδα χωρίς κανένα λόγο να έχει η ομάδα, πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε αυτό. Λοιπόν, υπάρχει μια πρόταση και συζητιέται πάρα πολύ σε συνεννόηση με όλες τις μεγάλες ακαδημίες, γιατί εμείς θέλουμε το διάλογο, θέλουμε να ακούσουμε τον Γιώργο που είναι στην Κατερίνη, θέλουμε να ακούσουμε τον Χατζιβρέτα που είναι στη Θεσσαλονίκη, θέλουμε να ακούσουμε όλους τους ανθρώπους του μπάσκετ οι οποίοι βρίσκονται σε πόστα αυτή τη στιγμή. Και η λύση είναι η εξής. Θα μπορέσει να υπάρξει ένα ποσοστό το οποίο θα έχει προσυμφωνηθεί και θα ισχύσει για όλες τις ομάδες, όπου θα είναι 1, 2, 3, 4%, τώρα λέω ένα προθετικό νούμερο, όπου το παιδί αυτό οπουδήποτε πάει και κάνει συμβόλαιο, η ομάδα η οποία ανέδειξε και έκανε όλη αυτή την ιστορία... Να πάρει αυτό το ποσοστό. Αυτό το ποσοστό από το συμβόλαιό του, όπου τον ακολουθεί αυτό το παιδί. Ναι, αλλά και πάλι Γιώργο, έτσι, και πάλι όμως δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ Άρης να κάνουν ένα κορμό με δικούς τους παίκτες. Δηλαδή, άμα μου φύγει ο Βεζέκοφ και φύγει Τζάμπα και τον πάρει ο Ολυμπιακός, και μετά πάρει ο Ολυμπιακός 2 εκατομμύρια την Μπαρτσελόνα. Θα πάρεις 5%. Τι 5% ρε φίλε. Έχει τι να κάνει. Στο ποδόσφαιρο δεν είναι 5%. 10 χιλιάρικα θα πάρεις. Δα, ωραία, εντάξει. Ευχαριστώ. 100. Να μιλήσω λίγο. Ναι. Ο Βεζέκοφ δεν ανήκει σε μια ακαδημία και είναι μέχρι 15 χρονών. Είναι ένας επαγγελματίας. Για να γίνει επαγγελματίας στα 18 όμως. Παράδειγμα Βεζέκοφ λέει. Παράδειγμα λέω. Εγώ σας λέω για τα παιδιά που ισχύουν μέχρι 15 χρονών, επειδή με ρωτήσατε. Για από 15 και πάνω δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ, γιατί δεν με έχει απασχολήσει το ζήτημα. Σωστό. Θεωρώ ότι θα υπάρξει. Από την πλευρά σου, σωστό, ναι. Και για τις ακαδημίες είναι αυτό σωστό που λες, αλλά ένα σημαντικό θέμα για τις ομάδες. Για τις ομάδες είναι αυτό, ότι δεν μπορεί ένας παίκτης που τον εκπαιδεύω εγώ για 3-4 χρόνια στον μπάσκετ του Άρη, στον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, που έχουν προβλήματα και ψάχνουν και τρόπο για να βρουν χρήματα. Και γίνεται 18 χρονών, γεια σας. Πέρσι δεν ήταν ένα παλικάρι. Καταρχήν ο Μίτογλου. Ο Μίτογλου παίζει στο Παναδείγμα. Έφυγε ο Μίτογλου, πήγε για σπουδές, γύρισε από τις σπουδές, γεια σας. Ο Κουρτίδης που λέει ο Κώστας. Ο Κόνιαρης παλιότερα κτλ. Είναι τελείως διαφορετική ερώτηση αυτή σε σχέση με την προηγούμενη. Ναι. Η προηγούμενη ερώτηση είχε να κάνει με παιδιά που εκπαιδεύονται σε ακαδημίες, ας πούμε, από 6 χρονών μέχρι μικρά. 15. Πιο μικρά. 15 είναι να φύγουν και μετά τα 15, αν θα κάνουν κάποιο συμβόλαιο, γιατί στα 15 είναι δύσκολο να κάνεις κάποιο συμβόλαιο, απλά θα πας σε μια ομάδα. Ναι, σωστά. Σκοπό, θα πάρεις το δελτίο. Θα πάρεις στην αντρική ομάδα που θα είσαι 18 χρονών και μετά να κάνεις το συμβόλαιο. Θεωρώ λοιπόν ότι η πρώτη ακαδημία η οποία θα έχει το λόγο στο ότι βρήκε τον Γιώργο, τον εμένα δηλαδή, και μέχρι τα 15 με γαλούχησε, ας πούμε, έφτιαξε το ταλέντο μου, έφτιαξε τον παίχτη και μετά αυτός ο παίχτης πήγε σε μια άλλη ομάδα και σιγά σιγά έκτισε ένα επαγγελματικό συμβόλαιο, θα έχει μια ηθική ανταμοιβή. Περισσότερο ηθική είναι ανταμοιβή. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να έχει και ουσιαστική, Γιώργο.
Αυτή είναι η διαφορά του ποδοσφαίρου με τον μπάσκετ τα τελευταία χρόνια. Το ποδόσφαιρο έχει εκμεταλλευτεί. Στην παρούσα στιγμή και τα ποσά τα οποία κινούνται στο ποδόσφαιρο με τον μπάσκετ δεν έχουν καμία σχέση. Αντίστοιχα. Εγώ δεν είπα να πάρει τα αντίστοιχα χρήματα, αλλά άμα κάνει 100, ενώ στο ποδόσφαιρο είναι 1 εκατομμύριο, να πάρει το αντίστοιχο ποσοστό για το 100. Για τα 100 χιλιάρικα. Τα 50 χιλιάρικα, τα 30, τα 10 χιλιάρικα. 8. Τα 8 χιλιάρικα, έστω ρε φίλε. Ένα χιλιάρικο θα πάρει. Να πάρει το ένα χιλιάρικο, να βάλει φόρμε στα παιδιά, γιατί δεν κατάλαβα. Εντάξει, σα κάνουμε εδώ. Τώρα δεν παίρνει τίποτα. Θα μου ήταν πολύ εύκολο να συμφωνήσω και να πω να παίρνει 10, 12, 15, 20 χιλιάδες, αλλά το θέμα είναι ότι δεν με έχει απασχολήσει εμένα στην παρούσα φάση αυτό. Αλλά όπως και σας είπα για να σας απαντήσω, σίγουρα θα δοθεί λύση και πάνω σε αυτό. Ναι. Σίγουρα. Μακάρι να βρεθεί. Εμένα επειδή με νοιάζει πολύ το αναπτυξιακό κομμάτι, ναι, εκεί σωστά. Θέλω να επικεντρωθώ, εκεί θέλω να ασχοληθώ. Στην παρούσα Ωραία. Φάση θεωρώ ότι η απάντηση η δικιά μου είναι ότι θα υπάρχει μια αρχική ανταμοιβή για όλες τις ακαδημίες για να μπορούν να δουλέψουν και αυτές καλύτερα τον παίχτη. Πες μας μια στιγμή σε 30 δευτερόλεπτα που θυμάσαι από Άρη και Ηρακλή. Άρη τι Άρη. Σίγουρα θα Άρη όταν ήταν αντίπαλος. Άρη δεν έπαιξε αντίπαλος. 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 Ναι. Και ΠΑΟΚ, συγγνώμη. Συγγνώμη και ΠΑΟΚ. Μια μεγάλη στιγμή που ζήσαμε με τον Ηρακλή ήταν η πρόκριση για το Final Four του Κυπέλλου. Μέσα στον Άρη κερδίσαμε με 3.000 Αριανούς και 1.000 Ηρακλήδη στην εξέδρα. Ζάλι στο κεφάλι, έχω τρέλα. Τρέλα στο μυαλό. Το ξέχασα αυτό. Πώς Γιώργο, πώς? 2001. Έτσι, έτσι. Και ΠΑΟΚ. Και ΠΑΟΚ. Εναντίον του ΠΑΟΚ. Με τον Πανιόνιο. Το διπλό το οποίο κάναμε με τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο τελικό, που κάναμε το 2-0, αφού ο ΠΑΟΚ είχε περάσει στον τελικό με τον τρίπλο του Γιάκοβιτς μέσα στο ΣΕΦ, σωστά. Όπου δεν τελείωσε ποτέ ο αγώνας, γιατί υπήρχαν βροχή αντικειμένων από πλευράς του. Δεν μπορεί, όχι, δεν μπορεί. Αποκλείεται να έχει γίνει αυτό. Δεν θυμάσαι καλά, μάλλον Γιώργο. Δεν θυμάσαι καλά, περάσαν χρόνια, εντάξει. Με ράτζα και τα λοιπά, Γιώργο. Όχι με ράτσα, Μποντίρο Γκαρέμπρατσα. Α, Μποντίρο Γκαρέμπρατσα. Προκλητικό Μποντίρο κάτι σε εκείνο το μάτσα. Έβαζε πολλά. Έβαζε πολλά. Έκανε την τρίπλα με το μαστίγιο. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Καλά να περνά, Γιώργο. Ευχαριστούμε. Γιώργο, θα τα πούμε και πάλι. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Θα τα πούμε, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν.